Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι κάνετε? Να ξεκινήσουμε από την θέση σαν πρόεδρος των φαρμακείων της Καστοριάς. Άλλαξε το ωράριό σας, πάει μέχρι το 4 εκείνο που ξέραμε στην εποχή της καραντίνας, έτσι? Ναι κύριε Νατσούλη, επιστρέφουμε λίγο στην κανονικότητα. Ναι. Οπότε ξαναεπιστρέψαμε εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, στο κανονικό ωράριο. Ίσως από εβδομάδα πλέον να ανοίξουμε και τις πόρτες των φαρμακείων. Εδώ όμως να πούμε ότι οι πόρτες παραμένουν ακόμη κλειστές. Ακόμα υπάρχει το στρόγγυλο παραθυράκι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ίσως από εβδομάδα, δεν ξέρω, θα κάνουμε μια σύσκεψη με το Συμβούλιο. Επειδή είπαμε ότι θα το βλέπουμε σε εβδομαδιαία βάση. Μισό λεπτό, αυτό το αποφασίζουν οι κατατόπου σύλλογοι ή παίρνετε οδηγία από το? Ακριβώς. Έχει δώσει τη δυνατότητα του Υπουργείου Υγείας να το αποφασίζουν οι κατατόπου σύλλογοι για το πώς θα λειτουργήσουν. Μάλιστα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σε θέση του Υπουργείου να ξέρει αν ένας φαρμακοποιός έχει στο οικογενειακό του περιβάλλον ή είναι ο ίδιος ευπαθή ομάδα. Οπότε δίνουν το δικαίωμα να επιλέξει ο φαρμακοποιός για το αν θα λειτουργήσει με τις πόρτες κλειστές. Μισό λεπτό, κύριε Παπαλάβρο, μισό λεπτό. Τηρώντας όμως τα μέτρα του ασφαλείας. Δηλαδή, μπορεί να δούμε στην Καστοριά φαρμακεία που να συνεχίσουν να έχουν το παραθυράκι και την ίδια ώρα άλλα φαρμακεία να ανοίγουν πόρτες? Ναι, κύριε Νατσούλη. Ναι. Α, είναι ανάλογα δηλαδή το τι θέλει ο καθένας. Εξηγώ για ποιο λόγο. Μάλιστα. Γιατί ο κάθε φαρμακοποιός, επειδή και εγώ δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω και πολύ περισσότερο και ο Υπουργός να γνωρίζει για 11.000 φαρμακεία το τι γίνεται στο οικογενειακό περιβάλλον του κάθε φαρμακοποιού. Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να λειτουργήσει και με το παραθυράκι ασφαλείας. Αν ένας άνθρωπος, παράδειγμα, μάλιστα, είναι πάνω από 65 χρονών, ένας φαρμακοποιός, έτσι, μπορεί να λειτουργήσει με την πόρτα κλειστή. Μάλιστα. Γιατί ο νόμος πλέον ορίζει ότι άτομα άνω των 65 θεωρούνται ευπαθείς ομάδα. Αν είναι ζαχαροδιαβητικός, επίσης είναι στις ευπαθείς ομάδες. Αν υπάρχει οποιαδήποτε νόσο που χρόνια που χαρακτηρίζεται κάποιος ευπαθείς ομάδα, είναι ας πούμε στην θέληση του καθενός για το πώς τέλος πάντων θα μπορέσει να λειτουργήσει το φαρμακείο. Έχουν βάλει οι συνάδελφοί σας και τα plexiglass όμως έχουν τοποθετηθεί αυτά τώρα? Έχουν τοποθετηθεί plexiglass. Οι περισσότεροι φαρμακοποιοί έχουν τέλος πάντων πάρει κάποια μέτρα, οπότε είναι έτοιμοι όταν άρα δεν αποκλείεται από εβδομάδα να ανοίξουν και οι πόρτες των φαρμακείων. Ναι, κύριε. Όσων φαρμακοποιών θέλει. Επαναλαμβάνω για να το ξέρει ο κόσμος, επειδή τα περισσότερα φαρμακεία της πόλης είναι μικρά σε εμβαδό τετραγωνικών μέτρων, θα τηρούνται οπωσδήποτε τα μέτρα ασφαλείας του ΕΟΠΗ. Βαριά και να μπαίνουν δυο αμέσως. Ένας-ένας. Ένας-ένας ή βαριά δυο-δυο δηλαδή στα πιο μεγάλα. Αναλόγως με τα τετραγωνικά που έχει το κάθε φαρμακείο, ναι. Αλλά το σημειώνουμε αυτό. Μην παραξενευτείτε που αν κάποια φαρμακεία συνεχίζουν να έχουν κλειστεί την πόρτα και εξυπηρετούν από το παραθυράκι, είναι στην διακριτική τους ευχέρεια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τα περισσότερα από Δευτέρα θα ανοίξουν και τις πόρτες. Αυτά λοιπόν ως εξέλιξη για Δευτέρα για τα φαρμακεία. Έτσι κύριε Νατσούλη, ναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα υπάρχει η περίφημη επάρκεια πια, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά? Έχει ομαλοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι η αγορά? Ναι, κύριε απόλυτα. Νατσούλη. Ωραία. Οι τιμές παραμένουν σταθερές όπου τις εντάξει, είχαμε. Εντάξει, ένα γιατί τσιμπηματάκι τις είχαν σε σχέση με πριν, αλλά κοιτάξτε, φτάσαμε να ακούμε ας πούμε ότι πουλιότανε μάσκα μίας χρήσης και 1,20. Εμείς εδώ στην Καστοριά το μέσο όρο τουλάχιστον το είχαμε στα 80 λεπτά. Ενώ είχε 20, ενώ έχει 0,20. Ενώ είχε 20, αλλά παραμένει ακόμα ψηλά η τιμή χοντρικής. Έτσι. Η σπέκουλα είναι εκ των άνωθεν που λέμε. Είναι από τους χονδρέμπορους των πρώτων υλών, γιατί και αυτές ανέβηκαν,
Έτσι, δηλαδή η μάσκα τριπλής τρώσης, ας πούμε, ναι, που λέμε, η απλή κλασική χειρουργική μάσκα, ενώ είχε ένα χ κοστολόγιο, τώρα έχει τρία χ κοστολόγιο, γιατί ήδη και η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί. Ναι. Ακόμα και το εργοστάσιο, το περίφημο που άνοιξε στην Ελλάδα, από όσο ξέρω, έχει ο άνθρωπος πολύ ψηλότερα κοστολόγια από αυτά που πουλούσαμε εμείς λιανική προ-κρίση, προ-COVID. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτά τα 20 λεπτά που μου λέτε, κύριε Νατσούλη, ναι, πλέον είναι, νομίζω, πρέπει να έχει ένα κοστολόγιο ο άνθρωπος αυτός κοντά στα 42 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι... Γιατί λέει εδώ λέει ένας φίλος μας ο Βασίλης, εγώ από φαρμακείο λέει την πήρα ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Σας λέω, εκεί είναι η παίζει και η ποιότητα, δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο και οι ποιότητες, κοιτάξτε, τα φαρμακεία πουλάνε μάσκες χειρουργικές, οι οποίες είναι όλες προδιαγραφών, είναι από την εγχώρια αγορά, αγορασμένες από εδώ. Ναι. Δεν έχει, τουλάχιστον σε επίπεδο Καστοριάς, δεν έχει κάνει κανένα φαρμακείο μόνο του εισαγωγή, έτσι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όλοι ψωνίζουμε από τις φαρμακαποθήκες, που και αυτές με τη σειρά τους απευθύνονται στους εισαγωγείς. Έτσι. Για να συνδέσουμε τώρα... Ναι. Οι ίδιες, πληρώντας φυσικά όλες τις προδιαγραφές πλέον τις ευρωπαϊκές. Γιατί εν όψη COVID θεσπίστηκαν πάρα πολλές καινούργιες προδιαγραφές για να διασφαλιστεί, ας πούμε, η ποιότητα των μασκών. Γιατί, να μην κρυβόμαστε, το 99,9% της παραγωγής είναι στην Κίνα των μασκών, έτσι. Οπότε για να διασφαλιστεί τέλος πάντων η ποιότητα, η καθαρότητα, αν θέλετε, ο υγιεινού περιβάλλοντος και τα λοιπά, η Ευρώπη θέσπισε συγκεκριμένες οδηγίες που αν δεν πληρούνταν δεν εκτελονίζονταν και δεν γινόταν η καλή εισαγωγή. Τώρα, τους. Να συνδέσω και ένα άλλο προϊόν που μπήκε τελευταία στη ζωή μας και θα πάμε και στα υπόλοιπα, αλλά έχει σχέση και με εσάς στα φαρμακεία. Γιατί έχουμε δει κάποιες έρευνες για τον καθοριστικό ρόλο της βιταμίνης D εναντί του κορονοϊού. Λέγεται μάλιστα ότι όσοι είχαν χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D δεν είχαν και καλή εξέλιξη στην συγκεκριμένη νόσο, όσοι είχαν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Θέλω να σας ρωτήσω αν παρατηρείτε στα φαρμακεία ζήτηση βιταμινών D, είναι αυτή που, εν πάση περιπτώσει, όταν καθόμαστε στον ήλιο εισπράττουμε βιταμίνη D ουσιαστικά, την συνθέτει ο οργανισμός μας, είναι φυσική βιταμίνη, αλλά όταν δεν έχουμε, λέει, την παίρνουμε και με κάποιο σκεύασμα. Ναι, ζητάει ο κόσμος βιταμίνη D και σε μια χώρα που έχουμε και τόσο ήλιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να πω το εξής, ότι επιδημιολογικά, ναι, αν θέλετε να το πούμε στατιστικά, ναι, η Καστοριά γενικά έχει πολύ αυξημένο αριθμό, να το πω, ανθρώπων, γιατί δεν είναι, ναι, αυτό, ναι, το πράγμα ασθένεια, ναι, που εμφανίζουν έλλειψη βιταμίνης D. Αλήθεια, γιατί δεν έχουμε πολύ, ναι, ήλιο, είναι, γι' αυτό. Δεν ξέρω, αλλά... πάρα πολλές εξετάσεις. Έλλειψη βιταμίνης D σε πάρα πολλούς. Ακριβώς. Σε πάρα πολλούς. Όμως να πω το εξής, γιατί δεν θέλω, ας πούμε, να είμαι εγώ αυτός που θα προτρέψει τον κόσμο, ναι, λέγοντας ότι ναι, η βιταμίνη D3. Γράφτηκαν πολλά αυτή την περίοδο. Ακριβώς. Όπως για την χλωροκίνη, όπως για την νικοτίνη. Έχουν γραφτεί ένα σωρό πράγματα, ένα σωρό δημοσιεύσεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ σκεπτικός σε αυτό που διαβάζει. Αυτό το πράγμα που ζήσαμε ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Σωστό, αλλά έρχεται, ζητάει βιταμίνη D στα φαρμακεία. Ευτυχώς όχι, δεν έχει πέσει σε αυτή τη λούμπα. Μάλιστα. Γιατί προφανώς ξεκίνησε με την παρακεταμόλη. Αν θυμάστε καλά, ναι, 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 το πρώτο, ναι, πράγμα που είχαμε πει ότι καταπολεμά, ας πούμε, το κορονοϊό είναι η παρακεταμόλη, πάρτε παρακεταμόλη. Μετά με τη χλωροκίνη που ευτυχώς, ας πούμε, εκεί γρήγορα μαζεύτηκε το πράγμα και εκεί νομίζω ότι και οι ίδιοι οι συνάδελφοι δράσαμε πολύ, δώσαμε συμβουλές στον κόσμο που ερχόταν πανικόβλητος να μην το πάρει, διότι είναι φάρμακο για ρευματοειδή αρθρίτιδα, θα στερούνταν ήδη, επειδή ήταν σε έλλειψη, θα στερούνταν ήδη ασθενείς χρόνοι που το παίρνουν. Όντως το θέμα της χλωροκίνης και αυτό ξέφτησε. Οπότε, και τώρα έχουμε βιταμίνη D. Συμπερασματικά λοιπόν έχω να πω ότι αυτοί που όντως έχουν έλλειψη βιταμίνης D
να ξεκινήσουν φυσικά την αγωγή που τους συστήνει ο γιατρός, έτσι, γιατί πάντα ορίζεται ένα θεραπευτικό σχήμα επ' αυτού. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε οι ερευνητές για το αν είναι... Πάντως καλό κάνει και ο ήλιος, αν δεν θέλετε να πάρετε ένα σκεύασμα με τα βιταμίνη D, γιατί παρατηρείτε έλλειψη, το ακούσατε, στατιστικά κρατάνε και οι φαρμακοποιοί. Πάρα πολλοί Καστοριανοί, μας λέει ο κύριος Παπαλάμπρος, για κάποιον λόγο παρουσιάζουν έλλειψη σε επίπεδα βιταμίνης D. Τι σημαίνει αυτό, ή δεν εκτίθενται στον ήλιο που δίνει τη βιταμίνη D, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτό το θέμα και με τα σκευάσματα. Θα δούμε. Θα το δούμε στην πορεία μπροστά μας καλοκαίρι. Μπροστά μας καλοκαίρι και θα δούμε. Τώρα, πάμε με την άλλη σας ιδιότητα. Τώρα πάμε στο νοσοκομείο, κύριε Παπαλάμπρο. Χθες ο κύριος Χατσιός... Θα μονοπολίσω την εκπομπή σας σήμερα, κύριε Βατσούλη, και θα αρχίσω να γίνομαι βαρετός. Όχι, όχι. Κύριε Παπαλάμπρο, ποτέ δεν είστε βαρετός. Λοιπόν, ο κύριος Χατσιός με τον κύριο Σαββόπουλο χθες είχαν μια συνάντηση. Είμαστε στην μετά της κρίσης, τουλάχιστον της έντονης κρίσης εποχή, και σχεδιάζουμε πράγματα και για το νοσοκομείο. Αυτά που μας κάνουν εντύπωση από αυτά που συζητήθηκαν χθες με τον διοικητή και τον αντιπεριφερειάρχη είναι ότι προκρίνεται άμεσα η τοποθέτηση ενός προκάτ κτηρίου που θα λειτουργεί ως χώρος υποδοχής και διαχείρισης ύποπτων περιστατικών COVID-19. Αυτό θα βρίσκεται στον αύλιο χώρο του νοσοκομείου, ώστε να μην υπάρχουν αν υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα, να προωθούνται κατευθείαν από αυτό το χώρο στα νοσοκομεία αναφοράς, χωρίς να μπαίνουν στο νοσοκομείο Καστοριάς. Για να μην υπάρξει αυτό που λέμε διασπορά του. Κύριε Νατσούλη, αυτή τη στιγμή... Τι γίνεται εκεί, κτίριο λοιπόν, για COVID στο νοσοκομείο, κύριε... Θα σας πω εντάχει τρεις σημαντικές δράσεις που ξεκινάει το τμήμα σχεδιασμού του νοσοκομείου, αντλώντας χρήματα από διάφορα προγράμματα τα οποία τρέχουν. Λοιπόν, έως τα τέλη Ιουνίου, επειδή είχα ενημέρωση άμεση, το νοσοκομείο θα υποβάλει για τα υπολοιπόμενα του ΕΣΠΑ ως τα τέλη Ιουνίου προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο δηλαδή της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενεργειακή αναβάθμιση του διοικητικού κτηρίου. Επίσης τρέχει άλλο ΕΣΠΑ COVID, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων έως 17 Ιουλίου. Εκεί θα ενταχθεί ο οικίσκος για τον οποίο είπατε. Επίσης και θα είναι μάλιστα πολύ γρήγορες από ό,τι έχω πληροφορηθεί διαδικασίες, διότι αναμένοντας όλοι ας πούμε το κύμα του Σεπτεμβρίου θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Αυτό μπαίνει στο μυαλό μας, κύριε Παπαλάμπρο. Ναι. Όταν ακούμε τέτοια πράγματα και ακούμε και κάποια άλλα που λένε λοιμοξιολόγοι για το νέο, ίσως και καμιά φορά ακούμε και κάποιους που λένε και βαρύτερο κλίμα από το Σεπτέμβριο, την μεγάλη έκταση που θα πάρει αυτή, μπορεί να πάρει αυτή η ιστορία, και λέμε από τη μια ετοιμάζονται κτίρια τώρα προκάτ για COVID το αποκλειστικά στο νοσοκομείο, τι γίνεται, έρχονται πράγματα από Σεπτέμβριο που μπορεί να μας τρομάξουν. Κύριε Νατσούλη, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πλέον προετοιμασμένοι, γιατί ίσως να αντιμετωπίσουμε πλέον τη φάση της λεγόμενης αγέλης. Ναι, εγώ το έχω πει και σε άλλη συνέντευξη προημερών, ότι βλέπω τον κόσμο να χαλαρώνει και δεν είναι καθόλου καλό. Ακόμα υπάρχει και η τάση της ότι και καλά όλο αυτό ήταν μια συνωμοσία και τα λοιπά. Ναι, αλλά δυστυχώς πίσω από τα νούμερα υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές που έχουν χαθεί. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, να έχουμε τέλος πάντων εμπιστοσύνη σε αυτό που λέει η επιστημονική κοινότητα, το οποίο φυσικά και το αποδεικνύει. Νομίζω ότι κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι όλοι λοιμοξιολόγοι ευρέας φήμης τέλος πάντων, και οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί, οι οποίοι έχουν πει κάποια πράγματα, Γάλλοι επίσης. Θεωρώ λοιπόν ότι το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, το έχω ακούσει να το λέτε και εσείς, ότι πρέπει να μάθουμε να συζούμε μέχρι να βγει το φάρμακο ή το εμβόλιο.
Λοιπόν, δεν είναι ένας κίνδυνος ο οποίος πέρασε και έφυγε και τελειώσαμε. Επειδή ξεχνιόμαστε λίγο τελευταία, γι' αυτό βλέπω. Κάπως έχουμε ξεθαρέψει τελευταία. Ναι, ο κόσμος βλέπω ότι χαλαρώνει. Δεν διαβάζει προειδοποιητικές πινακίδες έξω από, από μαγαζιά. Ενώ βλέπει μέσα δύο ανθρώπους, ξέρω εγώ, πάει να μπει και αυτό σε ένα μαγαζί που είναι, ας πούμε, 3x4 όλο και όλο. Δεν φοράνε μάσκας όταν μπαίνουν σε δημόσιο χώρο. Γενικώς η εικόνα δείχνει είναι, είναι μια επειδή εικόνα ποτέ χαλάρωση. Δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να ξημερώσει, γι' αυτό φτιάχνεται αυτό το προκάτ κτίριο στην αυλή του νοσοκομείου μόνο για COVID. Μόνο για COVID, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να, σας λέω, να μην ξαναζήσουμε και να μην κάνουμε, να μην διαταράξουμε την εύρευνη λειτουργία των άλλων τμήματων, γιατί είμαστε ένα επαρχιακό νοσοκομείο το οποίο και στη χειρότερη περίπτωση, δηλαδή που μπορεί να έχουμε, ακούσουμε ξανά ένα κύμα, ένα νέο κύμα COVID, θα πρέπει να λειτουργούν τα άλλα τμήματα, παθολογικές, χειρουργικό, με ευτική, που τόσο τέλος πάντων πρόβλημα δημιούργησε. Όχι πρόβλημα, κάπου έπρεπε να τους βάλουμε τους ασθενείς μας. Τους βάζαμε εκεί, κλείναμε τη μια κλινική. Όχι πρόβλημα, μετά την εννοώ σε αυτούς που πηγαίναν να γεννήσουν, μπράβο, που ξαναμιλήσαμε για τεστ. Για να μην λοιπόν για να λειτουργούν κανονικά οι κλινικές του νοσοκομείου, αυτό καταλαβαίνω, και να μην επηρεάζονται. Από τυχόν νέα κρούσματα από Σεπτέμβριο. Αυτό είναι, γι' αυτό φτιάχνετε το νέο κτίριο για COVID έτσι, μόνο. Αυτό είναι η απόρρεια αυτού του σχεδιασμού. Η απόρρεια της διάθεσης αυτών των χρημάτων. Να ενισχυθούν όλες οι δομές υγείας, όλα τα νοσοκομεία, και τουλάχιστον τα περιφερειακά, που δεν υπάρχει επιλογή να πας σε άλλο νοσοκομείο. Εμείς έχουμε ένα, έτσι. Ως νομός εννοώ. Λοιπόν, να μπορούμε τουλάχιστον να διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα την περίπτωση του νέου κύματος COVID. Λοιπόν, επίσης το ΕΣΠΑ COVID δεν είναι μόνο η κατασκευή του οικίσκου, είναι και η προμήθεια εξοπλισμού του, έτσι, γιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και επίσης αυτή τη στιγμή τρέχει και... ξέχασα να αναφερθώ στο πρώτο ΕΣΠΑ ότι γίνονται και έργα βελτίωσης ΑΜΕΑ, όπως επίσης και τώρα πάλι έχουμε έργα βελτίωσης για την πρόσβαση του νοσοκομείου από ΑΜΕΑ. Γίνονται κάποιες παρεμβάσεις της τάξης των 88.000 ευρώ. Αυτό το είπαμε νωρίτερα, ναι, με χρηματοδότηση 90% της περιφέρειας, 10% του νοσοκομείου. Έχει γίνει ο διαγωνισμός εδώ πέρα. Γίνονται και εδώ κάποιες εργασίες, ας πούμε, αντλιοστάσιο, δάπεδο παιδιατρικής, οι εξωτερικές πόρτες έτσι ώστε να κλείνουν με κενό, τέλος πάντων, αέρος, ψευδοροφής των χρονίων παθήσεων, διάφορες τέτοιες, τέλος πάντων, αναγκαίες παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Τώρα, πάμε λίγο στις δωρεές. Πάμε λίγο στις δωρεές, γιατί βγήκε μια ανακοίνωση από το νοσοκομείο και υπάρχει και μια δήλωση που πρέπει να κάνει κάποιος που έχει κάνει δωρεά στο νοσοκομείο, είτε χρήματα, είτε πώς το λένε, είτε κάποια υλικά κτλ. Και να του λέει αυτό μας προβλημάτισε πάρα λόγω προσωπικών πολύ. Δεδομένων, αν θέλει να δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Ακριβώς. Θυμίζω βέβαια ότι υπήρξαν πάρα πολλοί μεμονωμένοι πολίτες που έκαναν δωρεές. Υπήρξαν φορείς, σύλλογοι και του τόπου μας που οργανώθηκαν. Εννοείται, μαζί και έδωσαν χρήματα. Υπήρξαν και κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε δωρεές. Επίσης, νομίζω και η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου έδωσε τα χρήματα οι βουλευτές στον νοσοκομείο. Πάρα πολλοί κόσμοι βοήθησαν. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο το έχουμε για τα φυσικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα. Οι σύλλογοι. Οι σύλλογοι και οι διάφορες εταιρείες που δώσαν, ας πούμε, που κάναν δωρεές, εννοείται ότι προφανώς αυτές δεν έχουν πρόβλημα, γιατί προφανώς θέλουν να τις εντάξουν και στις δωρεές τους που εκπίπτουν και από την εφορία. Μπράβο. Άραγε το πρόβλημα είναι καθαρά για τα φυσικά πρόσωπα. Παραδείγματος χάρη, εσείς ως Νατσούλης Χρήστος, θέλετε να δείτε το όνομά σας ή θέλετε μόνο τα αρχικά. Και όχι μόνο το όνομά μου και το ποσό της δωρεάς ή το είδος της δωρεάς. Αυτό ήταν κάτι που μας προβλημάτισε πάρα πολύ, και για να είμαστε σύνομοι με τον νόμο, αποφασίσαμε να κάνουμε για τα φυσικά πρόσωπα αυτήν την φόρμα. Ναι. Τώρα, αν και κάποια εταιρεία, παράδειγμα, και κάποιο νομικό πρόσωπο, δηλαδή, δεν θέλει, ας πούμε, θέλει να παραμείνει ανώνυμο, θα πρέπει και αυτό, τέλος πάντων, να συντάξει αυτή τη φόρμα. Ναι.
που στείλαμε. Η αίσθησή σας είναι ότι θα είναι οι περισσότεροι θα θέλουν ή δεν θα θέλουν, κύριε Παπαλαμπρό? Θεωρώ ότι οι εταιρείες θα θέλουν. Τώρα σας λέω για τα φυσικά πρόσωπα, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του καθενός, αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που και που θα θέλουν να φανεί το όνομά τους και άλλοι τόσοι που θα θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι. Σεβόμενοι λοιπόν την επιθυμία του καθενός, προβήκαμε και σεβόμενοι πρωτίστως τον νόμο, προβήκαμε σε αυτού του είδους τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας που είδατε της. Και θα ανακοινωθεί βεβαίως και το ακριβές συνολικό ποσό χρηματικό, αλλά και τα είδη τα οποία συγκεντρώθηκαν. Εννοείται. Από χρήματα περίπου ήταν... μπορείτε να μας πείτε, κύριε Παπαλάμπρο, πόσα περίπου είναι τα χρήματα των δωρεών? Έστω στο περίπου. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, γιατί... Πάνω κάτω, δεν θέλω ακριβία, πάνω κάτω να έχουμε μια... Γύρω στις 70.000, νομίζω. Γύρω στις 70.000, 80.000, Περίπου, ναι, περίπου. Το ακριβές ποσό επίσης όμως, ανεξάρτητα αν θέλει κάποιος να ανακοινωθεί ή όχι, το ακριβές ποσό που συγκεντρώθηκε δηλαδή για το τελευταίο σεντ θα ανακοινωθούν. Μαζί και όλα τα υλικά και τα είδη πρώτης ανάγκης για υλικό... Και να σου λένε πάρα πολλά, ναι. Αποφασίσαμε, που τελικά δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Μηχανήματα επίσης, που είχαμε κάνει με το ΔΣ του νοσοκομείου, είχαμε πει να κατηγοριοποιηθούν οι δωρεές, γιατί οπουδήποτε και να ανακοινωθούν θα έπρεπε να υπάρχει ένα ειδικό τεύχος, ας πούμε, μιας τοπικής εφημερίδας μόνο με τις δωρεές. Τουλάχιστον 4. Θα μπει και στο site του νοσοκομείου όμως όλο αυτό. Θα μπει και στο site, εννοείται. Απλά είναι βέβαιο ότι θα το αναδημοσιεύσουν και όλα τα site του τόπου μας, του νόμου μας. Σίγουρα. Εγώ για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες που συνεισέφεραν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Με υλικά και με χρήματα στο νοσοκομείο, γιατί ήταν δύσκολη περίοδος, με την έννοια ότι όχι απλά ήμασταν απροετοίμαστοι, δεν βρισκόταν και τα υλικά. Θυμάστε πόσο δυσέβρεται στα μάσκες, έτσι, δηλαδή όλοι όσοι βοήθησαν πραγματικά βάλαν ένα λιθαράκι στο να μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκομείο σε αυτή τη λέλαπα του COVID. Τώρα. Και τέλος πάντων να βγει μπροστά. Σωστό. Και να είναι πλέον... Και ελπίζουν όλοι όσοι έκαναν μια δωρεά, κύριε Παπαλαμπρό, αυτά τα 70-80 χιλιάρικα που συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας, θα δούμε και το ακριβές ποσό, να χρησιμοποιηθούν και για πάρα πολύ καλό ποσό. Δηλαδή, ίσως να θέλουν οι άνθρωποι να δουν και πού θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα που μαζεύτηκαν από τις δωρεές. Φαντάζομαι ότι θα κάνετε και σε αυτό το κομμάτι κάποιες ανακοινώσεις. Και να Τσούλη, όταν θα έρθει η ώρα θα το ανακοινώσουμε. Να πούμε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα μπορούν, να το πω και αυτή τη λεπτομέρεια, μέχρι τη Δευτέρα θα μπορείτε να κάνετε αυτή τη δήλωση, αν θέλετε να δημοσιοποιηθεί το όνομά σας και το ποσό της δωρεάς σας. Αν δεν κάνω μέχρι τη Δευτέρα, θεωρούμε ότι θέλω δηλαδή. Ότι δεν θέλω. Όχι, ότι δεν θέλουμε. Ναι, ότι θα πούνε μόνο τα αρχικά. Ναι. Μάλιστα. Γιατί αν δείτε η δήλωση, λέει ότι επιθυμώ να. Ναι, επιθυμώ να δημοσιοποιηθεί το όνομά μου. Ναι, αν εγώ δεν πάρω χαμπάρι μέχρι τη Δευτέρα και το δω μετά, μπορώ να το αλλάξετε μετά? Μπορείτε να το αλλάξετε μετά? Να κάνω τη κοιτάξτε, δηλώση. Θα είναι διαχειριστικό μεγάλο το πρόβλημα, γιατί αυτό που σας είπα είναι ότι οι δωρεές θα αρχίσουν να δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο ανακατηγορία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πρώτα αυτοί που δώσανε υλικά, αυτοί που δώσανε. Το λέω για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, καταλάβατε. Καμιά φορά από το μηδέν γίνεται παρεξήγηση με αυτά τα πράγματα. Το ξέρω και αυτό θέλω να εφιστήσω την προσοχή των δωρητών. Εάν δεν δουν το όνομά τους αρχικά, να ξέρουν ότι δεν έκαναν τη δήλωση. Σημαίνει ότι δεν έκαναν τη λίστα. Έτσι. Ναι, και μπορεί να, αν δεν έχουν κάνει δήλωση. Θέλω να πω, κάποιος κάνει δήλωση. Περιμένει να δει το όνομά του δημοσιευμένο. Εάν έχει δώσει χρήματα, έτσι, λέω ένα παράδειγμα τώρα, και βγει πρώτα το ευχαριστήριο για τις δωρές σε υλικό, εκεί δεν θα είναι το όνομά του. Εκεί δεν θα είναι το όνομά του. Θα είναι κατά κατηγορίες. Λοιπόν, έτσι, επειδή θα υπάρχουν κατηγορίες, για να μην σας λέω μονοπολίσουμε τον τοπικό τύπο και τα site με πολύ μεγάλες αναρτήσεις και που δεν θα τις διαβάσει σχεδόν κανένας, γιατί θα χάνεται, είπαμε να κατηγοριοποιήσουμε ανάλογα με τις δωρές που έχουν γίνει. Όλα αυτά θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα. Θεωρώ πως ναι. Ωραία. Κύριε Παπαλάμπρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Νατσούλη, που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτά τα πράγματα που είπαμε, που γίνονται. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.